Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλη αυτή την προσπάθεια, το Action for Obesity, γιατί πραγματικά μέσα σε ομάδες προσπαθούμε εδώ και χρόνια να ευαισθητοποιήσουμε και τους άλλους συναδέλφους. Πολύ σωστά, κύριε Μπούμπα, ξέρετε κι εσείς πόσο προσπαθούμε και τους νεότερους και άλλες ειδικότητες, ακριβώς γιατί η παχυσαρκία είναι ένα πολυσυστηματικό νόσημα και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτό υπόθηκαν αυτά φαντάζομαι και πριν, αλλά καταλαβαίνουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι να γίνει κατανοητό ότι είναι ένα νόσημα. Και αυτή είναι η δική μας δουλειά. Γι' αυτό έρχεται στο γιατρό. Αν δεν ήταν νόσημα, δεν χρειαζόταν γιατρός και δεν χρειαζόταν και φάρμακα. Οπότε θα πρέπει με το καλημέρα να καταλάβει ο ασθενής ότι υπάρχει ένα χρόνιο νόσημα και τίποτα άλλο. Όπως είναι το ζάχαρο, όπως είναι η πίεση, όπως είναι η χοληστερίνη, έτσι είναι και η παχυσαρκία του. Και όλα αυτά αποτυπώνονται και στους καινούργιους ορισμούς, ότι στην πραγματικότητα δεν είναι τα κιλά η παχυσαρκία μόνο, αλλά είναι όλα αυτά που συνοδεύουν τα κιλά και αυτό είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο, όπως είπε πολύ σωστά και ο κ. Πανωτόπουλος. Δεν είναι όλοι το ίδιο και δεν ανέχονται όλοι τα ίδια κιλά. Έτσι λοιπόν τα guideline μας λένε τα διάφορα βήματα που είτε είμαστε στην πρωτοβάθμια είτε είμαστε σε ένα έτσι, πιο τριτοβάθμιο κέντρο θα πρέπει να ακολουθούμε. Αλλά αυτό που θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το κόστος. Το κόστος όχι μόνο ενός φαρμάκου ή ενός χειρουργείου ή μιας επίσκεψης, αλλά το κόστος που θα οδηγήσει τον ασθενή στην επιπλοκή, στην άλλη ειδικότητα, στο να λείπει από την εργασία του, στο να χρειάζεται να πάρει μια CPAP μάσκα. Δηλαδή το κόστος είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα πρέπει και εμείς και στην πρωτοβάθμια και στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο να σκεφτόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε έναν ασθενή με παχυσαρκία και συνοσηρότητες. Σε ένα τριτοβάθμιο, σε ένα ειδικό κέντρο, θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα. Στο κέντρο πάντα είναι ο άρρωστος. Ο άρρωστος είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα δεν είναι one-man show. Θα πρέπει να υπάρχει η σύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα, τον γενικό γιατρό, τον παθολόγο της περιφέρειας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός μεταβολιστής ή διαβητολόγος ή ενδοκρινολόγος που να είναι όμως εκπαιδευμένος στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου νοσήματος. Θα πρέπει να υπάρχει ο συνδεδεμένος φυσιοθεραπευτής ή ο γυμναστής που να ξέρει. Θα πρέπει να έχουμε διασύνδεση με έναν βαριατρικό χειρουργό και την ομάδα. Του, δεν είναι δηλαδή θέμα απλά να υπάρχει ένας χειρουργός στην παρέα. Και βέβαια ο διατροφολόγος είναι απαραίτητος, εννοείται. Και από εκεί και πέρα, αν έχουμε την πολυτέλεια, ο ειδικός ψυχολόγος, ο life coacher και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα μας βοηθήσουν στο να αντιμετωπίσουμε τη χρονιότητα του νοσήματος. Γιατί δυστυχώς εδώ δεν μιλάμε για έναν ασθενή που θα πάει να πάρει μια αντιβίωση, την πήρε, έφυγε. Εδώ μιλάμε για έναν ασθενή που θα πρέπει να καταλάβει ότι ακόμη και αν χάσει τα κιλά, θα πρέπει να μας επισκέφτεται διαβίου. Ανά κάποια χρονικά διαστήματα που εμείς θα καθορίσουμε, γιατί αλλιώς πρακτικά θα τα ξαναπάρει τα κιλά. Δυστυχώς αυτό δείχνουν όλες οι μελέτες. Η βοήθεια που θα οδηγήσει, που θα δώσουμε στον ασθενή μας, ξεκινάει από έναν φιλικό χώρο αναμονής. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό στο δημόσιο. Θα πρέπει όμως να το κάνουμε εύκολο και εκεί θα πρέπει να στοχεύουμε. Δεν νοείται ένα τέτοιο ιατρείο να έχει καρέκλες, ας πούμε, με χερούλια. Μπορεί αυτό να φαίνεται τώρα λιγάκι λαϊκό που λέω και λίγο απλουστευτικό, αλλά ο κ. Πανωτόπουλος που είναι το κεφάλι του, στα δικά μας ιατρία δεν υπάρχουν καρέκλες με χερούλια. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου ευγενικό να κοιτάει ο ασθενής που θα κάτσει και να μην κάθεται γιατί σκέφτεται πώς θα σηκωθεί μετά. Πρέπει να υπάρχει ειδικό κρεβάτι, πρέπει να υπάρχει ειδικό πιεσόμετρο. Δηλαδή όλα αυτά τα απλοϊκά πράγματα θα πρέπει ένας γιατρός που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το νόσημα να τα έχει προβλέψει και να τα έχει φροντίσει, γιατί αλλιώς ο ασθενής στραβώνει, να πω την λαϊκή έκφραση, με το που θα μπει μέσα και ξεκινάει άσχημα. Και όπως σωστά είπε και ο κ. Πανωτόπουλος, η παχυσαρκία έχει στάδια. Δεν είναι ή 0 ή 100. Υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια, τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, χρησιμοποιούμε διάφορα συστήματα, εδώ παράδειγμα είναι του Edmonton, που ορίζουν και το βαθμό της παχυσαρκίας και την ύπαρξη ή όχι νοσηρωτήτων και συνοσηρωτήτων. Όπως παράδειγμα εδώ βλέπουμε αν υπάρχουν πάρα πολλά κιλά, αν υπάρχουν άλλα νοσήματα που συνοδεύουν, αν υπάρχουν βλάβες οργάνων στόχων, αν υπάρχουν άλλα σοβαρά χρόνια νοσήματα που συνοδεύουν την παχυσαρκία, αν υπάρχουν προβλήματα από την ψυχική σφαίρα που είναι αίτια και αιτιατά της παχυσαρκίας. Όλα αυτά μπαίνουν σε ένα τέτοιον αλγόριθμο και μας οδηγούν στο να έχουμε μπροστά μας έναν ασθενή και να του πούμε: είσαι σε αυτό το στάδιο, έχεις αυτά τα προβλήματα, αυτή είναι η θεραπεία. Γιατί όταν το αντιμετωπίσουμε έτσι, καταλαβαίνει και ο άρρωστος ότι ασχολούμαστε σοβαρά με το πρόβλημα και ότι πραγματικά είναι ένα νόσημα.
Το είπαμε και πριν, φαντάζομαι, και θα το έχουν πει και από το πρωί. Τα 5A's των Καναδών είναι πια εδώ για να μείνουν. Πρέπει καταρχήν, άλλο το να έρθει ένας ασθενής σε εμάς παραπομπή από ένα συνάδελφο, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Αλλά σε ένα ιατρείο που ο ασθενής μπαίνει γιατί έχει διαβήτη, παράδειγμα, ή γιατί έχει υπέρταση ή δυσλιπιδαιμία και έχουμε έναν παχύσαρκο άνθρωπο υπέρβαρο μπροστά μας, εκεί δεν θα πρέπει να του κουνήσουμε το δάχτυλο, θα πρέπει να ζητήσουμε την άδειά του για να συζητήσουμε το πραγματικό του πρόβλημα που οδηγεί σε αυτό για το οποίο ήρθε. Τώρα, αν έρθει για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας περσέ, εννοείται ότι αυτό το βήμα το κάνουμε skip, το παρακάμπτουμε. Και όσο και αν σας φαίνεται έτσι λίγο περίεργο, θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Πολλές φορές εκπλήσονται οι ασθενείς όταν, παράδειγμα, έρχονται για βαρύ διαβήτη και μας ρωτάνε, δηλαδή, αν αδυνατήσω, θα μου περάσει το ζάχαρο. Η απάντηση είναι πολύ συχνά. Ναι, υπάρχουν ασθενείς που τους κόβουμε ινσουλίνες γιατί καταφέραμε να τους αδυνατήσουμε. Θα πρέπει να τους το πούμε αυτό από την αρχή ή να τους πούμε ότι τα μισά αντιπερτασικά που παίρνουν μπορεί να φύγουν από τη μέση αν χάσουν 15-20% του βάρους τους. Όταν το ξέρει ο άρρωστος αυτό, πραγματικά αποκτά κίνητρο και αποκτά ένα στόχο ο οποίος έχει ένα αποτέλεσμα που τον κάνει πιο ευτυχισμένο και μπορεί να μας ακολουθήσει. Θα εκπλαγούμε επίσης το να δούμε πόσοι ασθενείς δεν είναι συνειδητοποιημένοι στο πόσα κιλά έχουν. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που προσπαθεί να κάνει και το ΚΕΣΥ, στο να μπαίνει το BMI ως παράμετρος. Πολλές φορές υπάρχουν ασθενείς που τους λέμε, μα έχετε πολλά κιλά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα κιλά σας, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να βελτιωθεί το ζάχαρο ή οι υπολογιστικές συνθήκες και εγώ δεν ξέρω τι. Και αναρωτιούνται, γιατί έχω πραγματικά πολλά κιλά, δεν έχω και τόσα πολλά κιλά. Ή ο σύζυγος λέει, καλά, δεν έχει και πολλά κιλά. Δηλαδή, όλα αυτά τα πραγματάκια θέλει με πολύ μέθοδο, υπομονή, ευγένεια και εκπαίδευση στον γιατρό να γίνει μια σωστή προσέγγιση για να μην έχουμε απέναντι μια αντίσταση που αναπτύσσεται όταν λέμε στον ασθενή κάτι που δεν θέλει να τα ακούσει. Και πολλές φορές, ειδικά οι γυναίκες, δεν θέλουν να ακούσουν ότι έχουν παχυσαρκία και αυτό φταίει για τα ορμονολογικά τους, παράδειγμα, προβλήματα. Έρχονται ασθενείς που μας τους παραπέμπουν οι γυναικολόγοι για να πάνε να κάνουν μετά εξωσωματική και πρέπει πρώτα να χάσουν 20 κιλά για να μπουν σε μια διαδικασία IVF. Πραγματικά θα εκπλαγείτε όταν τους εξηγούμε ότι μπορεί και να γλιτώνανε μια τέτοια διαδικασία αν χάναν τα κιλά. Και εκεί κάποιες ευχαριστούνται, κάποιες όχι, γιατί μπορεί να μην τους αρέσει η ιδέα ότι μπορεί σε εισαγωγικά να φταίει κάτι άλλο για το πρόβλημα για το οποίο ήρθαν. Άρα λοιπόν η συνειδητοποίηση του πόσο πρόβλημα έχω είναι η αρχή της λύσης του προβλήματος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν κουνάμε το δάχτυλο σε έναν τέτοιον ασθενή. Γενικώς δεν κουνάμε το δάχτυλο, αλλά ειδικά σε έναν τέτοιον ασθενή δεν έχουμε επικριτική διάθεση, ειδικά αν εμείς δεν είμαστε παχύσαρκοι. Δεν έχουμε ένα στυλ φταίει, ποιος ταΐζει το παιδί, φταίει η γιαγιά, φταίει ο Α, φταίει ο Β. Είμαστε ευγενείς, συγκαταβατικοί, αλλά σαφείς σε αυτό που λέμε, χωρίς να παρακλίνουμε από αυτό που θέλουμε να πούμε από την αρχή, αλλά χωρίς να δημιουργούμε τύψεις, ενοχές ή να αποδίδουμε ευθύνες. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Πρέπει να πούμε τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει και όχι τι δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή η λίστα με τα απαγορεύεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, δεν έχει θέση, γιατί αυτό το έχει ξανακούσει πριν έρθει σε εμάς, αλλά σε 100 φορές. Όπως είπε και ο κ. Πανωτόπουλος, έχει πάει σε άλλους 50 και στο τέλος καταλήγει σε ένα τριτοβάθμιο κέντρο. Δεν θέλει να ακούσει κανένα δίαιτα. Δεν μπορεί να κάνει δίαιτα, δεν θέλει να ακούσει τρως, το ξέρει ότι τρώει, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Πρέπει να ακούσει τι να κάνει, τη θετική πλευρά, το θετικό μήνυμα, τι να φάει, όχι τι να μην φάει μόνο. Από εκεί και πέρα, είμαστε γιατροί και δεν νοείται να μην εξετάσουμε τον ασθενή. Είναι ένας συστηματικός, παθολογικός, ενδοκρινολογικός, μεταβολικός άρρωστος. Και είτε είμαστε και καρδιολόγοι, βλέπω τον κύριο Ρόπολα, είτε είμαστε από οποιαδήποτε πλευρά βλέπουμε τις συνοσιρότητες, θα πρέπει να μπορούμε να εξετάσουμε έναν ασθενή με παχυσαρκία υπερβάλλον βάρος. Πέρα από το βάρος ύψος σωματομετρικά, δεν νοείται να μην πάρουμε την πίεση. Είναι λάθος, δεν μπαίνει ασθενή στα δικά μας ιατρία χωρίς να τον ακούσουμε και χωρίς να πάρουμε την πίεση. Θα πρέπει να δούμε αν έχει λιπόδεση ύπαρκη, αν έχει σημεία υπατικής ανεπάρκειας. Θα πρέπει να δούμε αν έχει καρδιακή ανεπάρκεια, το number one, έτσι, για να μπορούμε να παραπέψουμε και στον καρδιολόγο. Να δούμε αν έχει προβλήματα διατροφικής ανεπάρκειας. Υπάρχει τεράστια υποβιταμίνωση σε παχύσαρκους ασθενείς, όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν παχυσαρκία με σαρκοπενία, αυτό που λέμε σαρκοπενική παχυσαρκία, δηλαδή χωρίς μήκη μάζα, αλλά με πολύ λίπος και στην πραγματικότητα
αυτά έχουν διατροφικές ελλείψεις. Μπορεί να υπάρχουν μάλλον άλλα αίτια που οδηγούν σε παχυσαρκία. Χτες το βράδυ είδα στο ιατρείο έναν άνθρωπο που ήρθε για την άτισμα και ήταν ένα πασιφανές κούσινγκ. Και βεβαίως αυτό θα μπορούσε να διαλάθει προσοχή. Βέβαια αυτός δεν μπορούσε να διαλάθει προσοχή, αλλά πραγματικά ήρθε για άλλο πράγμα και άλλο του ξημέρωση που λέμε. Θα πρέπει όμως να μπορούμε να δούμε άλλα αίτια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έναν έφηβο ή έναν ενήλικα σε σοβαρή παχυσαρκία και να μην είναι πρωτοπαθές το νόσημα. Μία λιποδυστροφία, παράδειγμα, δεν μπορεί να ξεφύγει από κάτι τέτοιο. Σημεία σοβαρής αντίστασης στην ινσουλίνη δεν μπορεί να μην τα δούμε. Σημεία καρδιακής ανεπάρκειας δεν μπορεί να μην τα δούμε. Υποθυροειδισμού, υπερκορτιζολεμίας, είναι λάθος να μας ξεφύγει ένα τέτοιο περιστατικό προσπαθώντας απλά να το αδυνατήσουμε. Τώρα, η κλινική διατροφή πρέπει να είναι και σε εμάς κεκτημένο. Φυσικά, οι διατροφολόγοι είναι απαραίτητο κομμάτι της ομάδας μας και τους αγαπάμε και πάντα τους συναναστρεφόμαστε, εννοείται. Αλλά θα πρέπει να έχουμε άποψη και να μπορούμε να συνταγογραφήσουμε σε εισαγωγικά τα μακροθρεπτικά. Δηλαδή, δεν νοείται γιατρός να μην μπορεί να πει πόσα μακροθρεπτικά πρέπει να έχει η διατροφή του συγκεκριμένου αρρώστου που έχει απέναντι. Αλλιώς δεν θα πρέπει να ασχολείται με την παχυσαρκία. Και από εκεί και πέρα να έρθει και ο διατροφολόγος να βγάλει το διαιτολόγιο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Είναι λοιπόν συγκεκριμένο πράγμα, δεν είναι τυποποιημένες δίαιτες. Βγάζουμε μία από το ίντερνετ και τη δίνουμε, δεν το κάνουμε έτσι. Βγάζουμε ένα διατροφικό μοντέλο ανάλογα με το ιστορικό του αρρώστου, το μεταβολικό του προφίλ, τη ζωή που κάνει, την ηλικία, το φύλο και αναλόγως τροποποιούμε ανάλογα με τα μακροθρεπτικά που θέλουμε να πάρει ο ασθενής. Ο υπολογισμός των θερμίδων μόνο έχει αποδειχθεί ότι δυστυχώς δεν δουλεύει ή δουλεύει short term για την αρχή και μετά έχουμε πάλι την πρόσληψη του βάρους. Ειδικά αν υπάρχουν συνοσηρότητες του τύπου της αντίστασης στην ινσουλίνη, καρδιομεταβολικά νοσήματα και διαβήτης τύπου 2, θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι η διατροφή θα πρέπει μαζί με την θεραπεία που θα δώσουμε την υπόλοιπη να στοχεύει σε μια απώλεια βάρους τουλάχιστον 7% και όχι να χάσει 2 κιλά ο άρρωστος, έως 15 και πάνω, τα 100 από, την αρχική, από το αρχικό του βάρος, κάτι το οποίο θα πρέπει με το που θα έρθει ο ασθενής να του το πούμε και να μπουν ρεαλιστικοί και πραγματικοί στόχοι. Δηλαδή, έρχεται ένας άρρωστος, δεν του λέμε χάσε λίγο βάρος, του το είπε και η μάνα του, δεν λέει τίποτα. Του λέμε πρέπει να χαθεί τόσο βάρος που να είναι τόσο λίπος σε τόσο χρονικό διάστημα, ιδανικά με αυτό το ρυθμό. Και να ξέρει και ο ασθενής τι του γίνεται. Άλλο αν θα τα καταφέρει, αλλά θα πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο στόχος. Το χάσει λίγο βάρος, εύκολα το λέμε, δύσκολα γίνεται. Η φυσική δραστηριότητα. Θα πρέπει να μπορούμε να πάρουμε ιστορικό σαφές της κίνησης και της δραστηριότητας του ασθενούς. Άλλο η φυσική δραστηριότητα, άλλο η άσκηση. Άλλο λοιπόν ένας άνθρωπος που κινείται όλη μέρα αλλά δεν πάει γυμναστήριο και άλλο ένας άνθρωπος που κάθεται όλη μέρα και πάει και μια φορά τη βδομάδα στο γυμναστήριο. Θα πρέπει εμείς να μπορούμε να δούμε τι του χρειάζεται και να δώσουμε σαφείς οδηγίες όπως εδώ οι Καναδοί στο τι άσκηση θέλουμε για το συγκεκριμένο ασθενή. Παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια για τους διαβητικούς και τους ανθρώπους με μεταβολικά νοσήματα θέλαμε κυρίως αερόβια άσκηση. Τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Θέλουμε συνδυασμούς αερόβιας με άσκηση αντιστάσεων και μυϊκής ενδυνάμωσης. Θέλουμε high intensity interval training, στο βαθμό που μπορεί ο ασθενής να το κάνει. Θέλουμε δηλαδή συνδυαστικές ασκήσεις που να αυξάνουν τη μυϊκή μάζα και να βοηθούν και το fitness της καρδιάς. Πρέπει λοιπόν να βγάζουμε συγκεκριμένες οδηγίες και αν γίνεται ιδανικά να έχουμε ένα δίκτυο personal trainers, φυσιοθεραπευτών, που να μπορούν να μας βοηθήσουν εξατομικευμένα στον άρρωστο, μπορεί να έχει και άλλες συνοσηρότητες. Π.χ. ένας παχύσαρκος με καρδιακή ανεπάρκεια, δεν έχει νόημα να του πούμε τα γράψου γυμναστήριο και πήγαινε μόνος σου, γιατί μπορεί να πάθει και κακό. Θα πρέπει να έχουμε το δίκτυο που να ξέρει να είναι εκπαιδευμένο και να μας βοηθήσει σταδιακά μαζί με την απώλεια βάρους να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, το να μπορούμε να πούμε στον ασθενή ότι η στεατοϊπατήτιδα, παράδειγμα που έχει και για την οποία έρχεται σε εμάς, φταίει ο τρόπος ζωής του και η κεντρική παχυσαρκία, είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς γυρνάνε διάφορες άλλες ειδικότητες και δεν βλέπουν πραγματικά τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Οι συνοσηρότητες, είτε είναι μεταβολικές, είτε είναι αναπνευστικές, είτε είναι καρδιαγγειακές κλπ. Κλπ. Ή στην γονιμότητα ή οπουδήποτε αλλού, θα πρέπει να τις διαχειριζόμαστε στα πλαίσια του πυρηνικού νοσήματος που εδώ τις περισσότερες φορές είναι το υπερβάλλον βάρος. Τώρα, οι θεραπείες. Τα είπαμε, δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι έχουν χιλιοϋποθεί. Δεν μιλάμε τώρα εδώ τόσο πολύ για θεραπείες που εστιάζουν μόνο στο BMI πια. Είναι θεραπείες που εστιάζουν στις επιπλοκές σε συνδυασμό με το BMI και κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει με το που θα μπει ο ασθενής μέσα να λέμε ανάλογα με το BMI του και το τι προβλήματα έχει, ποιο είναι
το όλο πλάνο. Δηλαδή, υποτίθεται στην αρχή δίαιτα άσκηση δομημένη, μετά φαρμακολογική θεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αν δεν επιτευχθεί ο στόχος, σύσταση για βαριατρικό χειρουργείο υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει ο ασθενής με το καλημέρα να του τα έχουμε πει όλα αυτά. Δηλαδή, ότι θα γίνει έτσι. Όχι, αφού δεν έχασες, τώρα θα σε στείλω στο χειρουργείο. Γιατί αυτό μετά είναι σαν τιμωρία ή σαν αποτυχία. Δεν το κάνουμε έτσι. Του λέμε από την αρχή ότι το πλάνο είναι αυτό. Πρώτα θα κάνω έτσι. Σε τρεις μήνες, αν δεν έχεις κάνει αυτό, θα κάνω έτσι. Όπως κάνουμε και με το ζάχαρο. Όπως κάνουμε την τιτλοποίηση με το διαβήτη της θεραπείας. Έτσι τιτλοποιούμε και εδώ τις θεραπείες. Και θα πρέπει ο ασθενής μας, όπως φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα, να ξέρει τι να περιμένει από κάθε θεραπεία. Δεν μπορεί να έρθει ένας ασθενής 170 κιλά και να νομίζει ότι θα του δώσουμε μια δίαιτα και θα φτάσει 80 κιλά. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Δεν είναι αποτυχία αν δεν το καταφέρει. Είναι η φυσιολογία. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει επίσης να ξέρει ότι αν του δώσω ένα φάρμακο μαζί με τη δίαιτα, από 200 κιλά δεν θα πάει 80 και να διατηρηθεί. Είναι από δύσκολο έως αδύνατο. Θα πρέπει λοιπόν να του πω ότι θα χάσουμε τα πρώτα 50, τα πρώτα 60 και μετά θα οθηγηθεί στο βαριατρικό χειρουργείο χωρίς να το ξανασυζητήσουμε και πάρα πολύ. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει τι να περιμένει ακριβώς για να μην αισθάνεται αποτυχημένος αν δεν έρθει αυτό το αποτέλεσμα που είχε φανταστεί διαβάζοντας στο ίντερνετ ή ακούγοντας την τηλεόραση. Δεν θα μπω στα φάρμακα, είμαστε γιατροί, ευτυχώς πια έχουμε εργαλεία στα χέρια μας. Τα φάρμακα είναι εργαλεία. Τις περισσότερες φορές μια σοβαρή παχυσαρκία όπως 30 με συνοσηρότητες και παραπάνω ή 35 χωρίς συνοσηρότητες χρειάζεται και φάρμακα. Σίγουρα προσπαθούμε στην αρχή με δίαιτα άσκηση, αλλά όταν θα έρθουν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, τα έχουν κάνει αυτά. Σε εμάς, λοιπόν, παρακτικά τις περισσότερες φορές ο ασθενής θα πάρει και φάρμακο και θα πρέπει να του εξηγήσουμε ότι δεν είναι ούτε πειραματικά τα φάρμακα της παχυσαρκίας, ούτε δεν έχουν δοκιμαστεί που μας ρωτάνε, ούτε τηλεμάρκετινγκ είναι που νομίζουν ότι είναι σαν αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Είναι φάρμακα κανονικά, όπως όλα τα άλλα φάρμακα που παίρνει. Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε είναι ότι το πρόβλημα της παχυσαρκίας δεν είναι η απώλεια βάρους, είναι η διατήρηση. Όλοι θα χάσουν βάρος με οποιονδήποτε τρόπο. Σημασία έχει να μην το πάρουν αμέσως μετά και περισσότερο. Άρα θα πρέπει να έχουμε εξηγήσει τους λόγους που θα ξαναπάρουν βάρος εάν το αφήσουν. Καμία δίαιτα δεν κρατάει αν κοπεί. Κανένα φάρμακο δεν δουλεύει αφού κοπεί. Έτσι, αυτά θα πρέπει να έχουν εξηγηθεί ότι θα χάσουμε 20 κιλά. Αν ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο lifestyle, θα τα ξαναπάρουν. Δηλαδή, ουτοπικά μηνύματα δεν δίνουμε στους αρρώστους, γιατί μετά χάνουν και την εμπιστοσύνη τους σε εμάς. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κάνει, για να ολοκληρώσω, ένα πλάνο ραντεβού, δηλαδή τον πρώτο καιρό, ανά μήνα ή και ενδιάμεσα με το διατροφολόγο. Αφού φτάσουμε στο στόχο ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο, από την αρχή του έχουμε πει ότι θα σε ξαναδώ τότε. Δηλαδή, με το που φεύγει ο άρρωστος από το κέντρο, παίρνει το ραντεβού για την επόμενη φορά ή με εμάς ή με το διατροφολόγο ενδιάμεσα ή με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν είναι «Α, μπράβο, συγχαρητήρια, γεια σου και άμα τα ξαναπάρεις, ξαναγύρνα». Γιατί ακριβώς αυτό είναι και το λάθος. Παίρνουν μετά τα πάντα και έρχονται αποτυχημένοι και στεναχωρημένοι. Η συζήτηση είναι, μπορεί να ξαναπάρεις. Μόλις δούμε ότι παίρνουμε 1-2 κιλά, αμέσως ξαναρχόμαστε και επαναλαμβάνουμε κυκλικά τη θεραπεία. Έχουμε εμείς διάφορους τρόπους να προσεγγίζουμε την κατάσταση. Αυτά, υπάρχουν εξοπλισμοί στα ειδικά κέντρα. Η καλύτερη μέθοδος είναι η περίμετρος μέσης. Όλα τα άλλα τα έχουμε γιατί θέλουμε να εξάγουμε συμπεράσματα με τις λιπομετρήσεις, να βλέπουμε λιπόδη μάζα, γιατί πολλές φορές ο BMI, ο δείκτης μάζας σώματος, δεν είναι το πιο ακριβές εργαλείο. Γιατί μας ενδιαφέρει να βλέπουμε το adipositas, όπως λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή τη λιπόδη ουσιαστικά σύσταση. Γιατί ένα BMI μπορεί να αντανακλά μυϊκή μάζα, μπορεί να αντανακλά μυϊκή μάζα με λίγη κυλίτσα, αλλά μπορεί να αντανακλά και σαρκοπενία, που είναι ο χειρότερος φαινότυπος ο δεξής, που είναι μόνο λίπος γύρω από την κοιλιά με καθόλου μυϊκή μάζα. Σε όλα αυτά μας βοηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα τέτοιο ιατρείο να μην υπάρχει μια μεζούρα, δηλαδή και να μην ξέρει κάποιος να τη μετρήσει. Καλό θα ήταν σε ένα ειδικό κέντρο να υπάρχει και DEXA, να μπορούμε να μετρήσουμε και με μια καλή λιπομέτρηση. Πάρα πολύ καλά μας βοηθάει αυτό, γιατί εξηγούμε στον ασθενή και τον πείθουμε πού θέλουμε να πάει το λίπος και πώς να αλλάξει η σύσταση του σώματος. Αν έχουμε και μέτρηση βασικού μεταβολισμού, ακόμα καλύτερα. Όλα αυτά μας βοηθούν να παραμετροποιούμε τις αλλαγές και να πείθουμε τον ασθενή ότι πάει καλύτερα ή χειρότερα πέρα, ας πούμε, από τη ζυγαριά. Να ολοκληρώσουμε αυτά, λίγο. Τελείωσα. Ο καρδιομεταβολικός κίνδυνος είναι αυτό που θα πρέπει να προσεγγίζουμε. Είναι θέμα κοινότητας, είναι θέμα ομάδας, δεν είναι θέμα απλά ενός γιατρού. Σίγουρα η κοινωνία θα πρέπει να βοηθηθεί στο να υπάρχουν μέθοδοι που να προλαμβάνεται η παχυσαρκία και να μπορεί να έχει πρόσβαση ο ασθενής μετά και στην πρωτοβάθμια και στα ειδικά κέντρα. Αυτά.